Εννέα προτεραιότητες έχει θέσει για το επόμενο διάστημα η κυβέρνηση στην κατεύθυνση της επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του από το βήμα του 4ου Θεσσαλονίκη Summit, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Θαϊκούρας τόνισε πως η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης, η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, η ενίσχυση της σταθερότητας του τραπεζικού συστήματος και η θέσπιση ενός σταθερού φορολογικού πλαισίου με αναπτυξιακή διάσταση αποτελούν μεταξύ άλλων βασικές παραμέτρους του κυβερνητικού οικονομικού προγράμματος. Στους 4 πρώτους μήνες διακυβέρνησής της, καλύψαμε το σημαντικό δημοσιονομικό κενό για το 2019 που είχε αφήσει παρακαταθήκη η προηγούμενη κυβέρνηση. Συμφωνήσαμε με τους θεσμούς για το δημοσιονομικό αποτέλεσμα του 2020. Προχωρήσαμε σε γενναία μείωση του ένφια, η οποία είναι μεγαλύτερη για τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδηματικά στρώματα. Βελτιώσαμε σημαντικά το πλαίσιο ληξιπρόσμενο φυλών των ιδιωτών προς την εφορία, με αποτέλεσμα τελικά περίπου 600.000 συμπατριώτες μας να αξιοποιούν τη ρύθμιση. Στο πλαίσιο των διαρθρωτικών αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση για τις επιχειρήσεις, σημαντική θέση κατέχουν οι τομείς της παιδείας, της έρευνας και της καινοτομίας. Στόχος μας, να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο, ενιαίο πλαίσιο για την αφαιρεγκαιότητα, όπου τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα μπορούν να διακανονίζουν όλα τους τα χρέη με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, εξαιρώντας και επικεντρώνοντας στους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Αναφερόμενος στις επενδύσεις, ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης υπογράμμισε πως αποτελούν βασικό δίκτυο για την επιβίωση του ελληνικού έθνους. Διότι αν δεν μπορέσουμε να αυξήσουμε αυτό το δίκτυο, δηλαδή να αυξήσουμε την πίτα, το ΑΕΠ της χώρας σοβαρά, δεν θα έχουμε χρήματα ούτε για να κάνουμε δημογραφική πολιτική, ούτε για να κάνουμε κοινωνική πολιτική, ούτε για να κάνουμε πολιτική εθνικής ασφάλειας, ούτε για να κάνουμε τίποτα. Άρα, αν μας ενδιαφέρει η Ελλάδα να συνεχίσει να υπάρχει με τον τρόπο που έχουμε στο μυαλό μας, πρέπει να προσελκύσουμε ξένες επενδύσεις. Στον αναβαθμισμένο ρόλο της Θεσσαλονίκης στα Βαλκάνια αναφέρθηκαν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Τέλειος Πέτσας και ο υφυπουργός εσωτερικών Θόδωρος Καράουλου. Με εφετερία της Σύνοδου Κορυφής της Θεσσαλονίκης του 2003, η περιοχή των Βαλκανίων έχει ακολουθήσει το δρόμο σοβαρών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών και οικονομικής ανάπτυξης. Πολλά όμως μένει ακόμη να γίνουν σε όλες τις χώρες της περιοχής. Είμαστε η πύλη στη βαλκανική ενδοχώρα και γενικότερα την νοτιοανατολική Ευρώπη. Μπροστά μας ανοίγεται μια τεράστια αγορά η οποία μπορεί και πρέπει να εξελιχθεί σε ένα δυναμικό πελάτη για το καινοτόμο και ποιοτικό ελληνικό προϊόν, το οποίο σε συνδυασμό με την ελληνική επιχειρηματικότητα, το ελληνικό δαιμόνιο και την πλούσια εμπορική δραστηριότητα μπορούν στην κυριολεξία να εκτινάξουν την ελληνική οικονομία. Υπέρ της τόνωσης της ιστορικότητας της Θεσσαλονίκης και του brand name Μακεδονία, τάχτηκε στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Χινάς. Με το νέο κοινοτικό προϋπολογισμό για τα επόμενα 7 χρόνια μέχρι το 2027, στόχος του υποδιαμόρφωση αναπτυξιακού σχεδίου για τη Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της ανταγωνιστικότητας, της πραγματικής οικονομίας, της εφαρμοσμένης έρευνας. Στο θεσμικό ρόλο του Θεσσαλονίκη Summit, ως πεδίο ανάπτυξης ενός γόνιμου διαλόγου με περιφερειακό πρόσημο, αναφέρθηκαν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης και οι πρόεδροι του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Οικονομικού Φόρουμ Δελφών. Το 2016, όταν ξεκίνησε το Summit εδώ στη Θεσσαλονίκη, το Θεσσαλονίκη Summit, δεν ξέρω πόσο αισιόδοξοι ήμασταν, πόσοι μιλούσαμε για ανάπτυξη. Τώρα σε πολύ καλύτερες συνθήκες, σε καλύτερους καιρούς, βλέπουμε και εμείς με περισσότερη αισιοδοξία την προοπτική της πόλης μας, την προοπτική της Μακεδονίας και της Βόρειας Ελλάδας στην ανάπτυξη της περιοχής, στην ανάπτυξη της χώρας μας. Μέσω του 4ου Θεσσαλονίκη Summit δημιουργείται μια νέα δυναμική παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης για την περιφέρεια, για την Ελλάδα, για τα Βαλκάνια και για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα σταθερό και ευνοϊκό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις τις πρώτες 120 μέρες της διακυβέρνησής της και έχει κάνει πολύ καλή δουλειά προκειμένου να προωθήσει την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων. Και όσον αφορά τη Βόρεια Ελλάδα, ποιες είναι εκείνες οι πολιτικές και οικονομικές δράσεις που θα δώσουν τις λύσεις στα μεγάλα αυτά ερωτήματα? Μεταφορά πολιτικής εξουσίας στην περιοχή. Κατά την προσωπική μου ταπεινή άποψη, το θεωρώ απαραίτητο. Μεγαλύτερη αξιοποίηση πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για όλη τη Βόρεια Ελλάδα
Νομίζω πως και αυτό είναι απαραίτητο και μια ισχυρή παρουσία της Βορείου Ελλάδος στις Βρυξέλλες. Ιδιαίτερη προσπάθεια για προσέλκυση διεθνών επενδύσεων στην περιοχή και ταχύ ανάπτυξη των μεγάλων έργων. Οι εργασίες του 4ου Θεσσαλονίκη Summit διεξάγονται σε γνωστό ξενοδοχείο της πόλης.